Πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία δράση με τον Σπύρο Χρυσκόπουλο, το γνωστό κολυμβητή, έναν υπεραθλητή για μένα. Πίστευτο άνθρωπο, καταρχήν. Ακριβώς, να κάνει ένα ξεχωριστό ρεβεγιόν μέσα στην πισίνα. Κολύμπησε 24 ώρες το τελευταίο 24ωρο, λίγο πριν μας αποχαιρετήσει το 2023. Για καλό σκοπό, κολύμπησε για τα παιδιά της Ελπίδας, για να συγκεντρώσει χρήματα για να πάνε στο αντικαρκινικό νοσοκομείο για παιδιά με καρκίνο. Ουσιαστικά πρόσθεσε ακόμα μια μεγάλη επιτυχία στο πλούσιο βιογραφικό του. Να πούμε ότι ξεκίνησε 12 και 1 ακριβώς τις 31 Δεκεμβρίου και 12 και 1 ακριβώς, δηλαδή με το που μπήκε ο νέος χρόνος, σταμάτησε στην πισίνα του ΟΑΚΑ, σε 25 μάλιστα πισίνα, που έχει και πολλές στροφές και είναι πιο δύσκολο, καταλαβαίνουμε. Ήταν παρούσα η μητέρα του και πολλοί φίλοι. Βεγγαλικά τον περίμενα στο τέλος. Βέβαια, έκοψε και την πίτα. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι βοήθησε τα παιδιά. Να θυμίσω ότι ο Σπύρος έχει κάνει απίστευτα ρεκόρ, όπως τα 358 χιλιόμετρα το 2021, κολυμπώντας πάλι μία εβδομάδα σε πισίνα. Να θυμίσω το διάπλου της Ρόδου προς το Καστελόριζο, που κολύμπαγε 65 ώρες και καταλαβαίνω. Βλέπουμε ότι όλα αυτά τα challenges, βλέπουμε και εδώ και τα βεγγαλικά που τον περιμένουν, είναι ακριβώς το σημείο που τερματίζει 12 και 1 την πρωτοχρονιά στο κολυμπητήριο του ΟΑΚΑ, με κάτω από πολλή υγρασία, δύσκολες συνθήκες, 24 ώρες χωρίς να σταματάει και βέβαια να πετυχαίνει ακόμα ένα στόχο και να βοηθάει τα παιδιά του αντικαρκινικού νοσοκομείου Ελπίδα, το οποίο γνωρίζουμε τι έργο κάνει πραγματικά. Είναι τόσο στοχοπροσιλωμένος σε αυτές του. Είναι απίστευτος. Είναι απίστευτος άνθρωπος. Γιατί όλο αυτό είναι εγκεφαλικό, έτσι. Μόνο. Ναι. Και πρέπει να πω ότι είναι και πολύ καλός άνθρωπος, αυτό το λίγο που έχω γνωρίσει. Έτσι. Και νομίζω ότι έχει λέπια. Δηλαδή, κανονικά. Δεν πρέπει να έχει. Βράχια. Δεν πρέπει. Μπράβο. Ναι, με βράχια. Πώς το κάνει. Είναι φοβερός. Πρέπει να μέσα στην πισίνα ζει. Δεν ζει εκτός πισίνας. Είναι φοβερός. Είναι φοβερός πραγματικά.